Μετά από 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα μακριά από τα αμφιθέατρα, τις αίθουσες και τα εργαστήρια, οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης δίνουν ξανά ζωή στους χώρους του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η διαζώσης εκπαίδευση είναι γεγονός. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των φοιτητών μας δεν έχει αίσθηση του τι σημαίνει το να είσαι να σπουδάζεις σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν πάρα πολύ καλά και πολύ σύντομα όλοι θα ενταχθούν μέσα στην πολυτεχνική μας κοινότητα. Η επιστροφή των φοιτητών και η υποδοχή των νέων εισαχθέντων έγινε με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βεβαίως υπάρχουν μέτρα ασφαλείας τα οποία τηρούνται, γίνεται έλεγχος των πιστοποιητικών, ακολουθώντας δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ισχύει. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη θετική ανταπόκριση από όλους και γενικώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία ότι θα κερδίσουμε το στοίχημα αυτό. Αντίθετα, τα μέλη φοιτητικών οργανώσεων μιλούν για ελλειπή μέτρα και καταγγέλουν τους αυστηρούς ελέγχους στις εισόδους του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ουσιαστικά, εδώ πέρα τα πανεπιστήμια ανοίξαν με τέτοιους όρους που είναι πολύ πιθανό και πολύ επικίνδυνο να ξανακλείσουν μέσα στο επόμενο διάστημα, στις επόμενες 3 εβδομάδες, στον επόμενο 1 μήνα. Παρόλο που τα μέτρα αυτά είναι ελλειπή, αυτό που αντικρίσαμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης μετά από 2 χρόνια απουσίας μας ήταν έλεγχη, face control και αυστηρή επιτήρηση στις εισόδους. Σύμφωνα με την Βρετανική Αρχή, το 85% των φοιτητών, το 94% των καθηγητών και το 87% του λοιπού προσωπικού είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Η νέα ακαδημαϊκή περίοδος σηματοδοτεί και τη λειτουργία των νέων φοιτητικών εστιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ήδη η Επιτροπή Φοιτητικής Μέρημνας έχει αποφασίσει για τις πρώτες αιτήσεις που αφορούν σε 290 κλίνες. Κατά βάση ικανοποιούμε όλες τις αιτήσεις οι οποίες πληρούν τα κριτήρια και είμαστε σε αναμονή να πάρουμε τις λίστες των πρωτοετών φοιτητών από το Υπουργείο έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης και των προπτυχιακών φοιτητών. Χωρίς να λύνουν οριστικά το πρόβλημα φοιτητικής στέγης στα Χανιά, οι νέες εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης έρχονται αναμφισβήτητα να καλύψουν ένα σημαντικό κενό με τη φιλοξενία φοιτητών που πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.